Πάμε να ενώσουμε πετονιά με νήμα. Έχω μια πετονιά διάμετρο 0,70 και ένα νήμα με διάμετρο 5,4. Παίρνω την πετονιά, κάνω ένα απλό κομπό. Αυτό εδώ. Και παίρνω το νήμα και το περνάω από την αντίθετη μεριά που βγαίνει η πετονιά. Δηλαδή από πίσω. Εδώ τραβάω λίγο και αρχίζω και το πλέκω πάνω στην πετονιά. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, εννιά, δέκα, έντεκα, δώδεκα, δεκατρία, δεκατέσσερα, δεκαπέντε, δεκαέξι, δεκαεφτά, δεκαοχτώ, 19, 20. Κρατάω εδώ και το περνάω από την αντίθετη μεριά τώρα 10 φορές. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Τώρα το περνάω πάλι μέσα από τη θηλιά που έχουμε σχηματίσει από την πετονιά, να κοιτάνε και τα δύο από την ίδια μεριά. Έτσι. Σφίγγω το κούμπο της μπετονιάς. Πιάνω τα νήματα μαζί. Σαλιώνω. Και τραβάω από τη μία μεριά και σπρώχνω από την άλλη για να βοηθήσω. Σφίγγω καλά, σφίγγω την πετονιά πολύ δυνατά όσο μπορώ και ξανασφίγγω. Ο κόμπος είναι έτοιμος, αλλά για να τον ασφαλίσουμε πιο πολύ παίρνουμε το κομμάτι που προεξέχει μαζί με το νήμα και σχηματίζουμε μερικές τσακιστές. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Κόβουμε αυτό που εξέχει από την πετονιά. Το καίμε λίγο να κάνει κεφαλάκι. Ξανατεντώνουμε. Και κάνουμε και μερικές τσακιστές με το νήμα πάνω στο νήμα. Με προσοχή να μην κάνουμε κόμπο. Μία. Δύο, τρεις, τέσσερις. Τεντώνουμε καλά. Αυτός είναι. Κόβουμε και αυτό που εξέχει. Το καίμε λίγο για τις κλωστές. Ξανατεντώνουμε. Και ο κόμπος είναι έτοιμος. Εύκολος, δυνατός, απλός. Αυτός είναι.